Η βραδιά η απόψινη, εν σχέση με την άλλη μας ομιλία, μας βρίσκει σε μια κατάσταση που πρέπει να μιλήσω κάτι να, για να προλάβω, δηλαδή μεταξύ αυτής της ομιλίας και της άλλης ομιλίας που θα κάνουμε, Θεού θέλοντος, θα μεσολαβήσει μια μεγάλη εορτή, η εορτή της Αναλήψεως. Δεν έχουμε άλλη μέρα που να την έχουμε πιο κοντά. Γι' αυτό ακριβώς απόψε να μου επιτρέπετε να μιλήσω αναφορικώς με την Ανάληψη. Οι άνθρωποι Ανάληψη ακούνε και Ανάληψη λέγουν. Η Ανάληψη λέει την ημέρα της Αναλήψεως αρχίζουν, λέει, τα μπάνια. Αυτό βλέπει ο άνθρωπος. Πέρα από τη σάρκα του, πέρα από τις ειδονές και λοιπά, τι είναι η Ανάληψη, τι εορτάζεται, τι υπενθυμίζεται, αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και το ότι δεν τα ξέρει βαθμολογείται, ξέρω εγώ, λίγο. Αλλά το ότι δεν θέλει να τα μάθει, αυτό τον μηδενίζει. Η Ανάληψη είναι η προτελευταία υπόθεση της Δευτέρας Παρουσίας. Διότι ένα γεγονός ακόμη υπολείπεται για όλη αυτή την υπόθεση, το ότι ήρθε ο Θεός στον κόσμο για τον άνθρωπο. Ένα γεγονός. Ποιο γεγονός? Το «και πάλιν ερχόμενος κρίνε ζώντας σε νεκρούς». Και εκεί κλείνει η υπόθεση σ' όλη. Η Ανάληψη λοιπόν είναι η προτελευταία. Ο Χριστός προφητεύτηκε ότι θα έρθει στον κόσμο, ότι θα συλληφθεί εκ Παρθένου, ότι θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, ότι θα βαπτιστεί στον Ιορδάνη, ότι θα σταυρωθεί, ότι θα ταφεί, ότι θα αναστηθεί, ότι θα αναλυθεί και ότι θα ξαναέρθει. Η Ανάληψη λοιπόν είναι το προτελευταίο σκαλοπάτι της όλης υποθέσεως του Χριστού και του ανθρώπου. Μάλιστα, η Ανάληψη προϋποθέτει την Ανάσταση, όπως η Ανάσταση την ταφή, η ταφή το θάνατο, ο θάνατος τη γέννηση, η γέννηση των Ευαγγελισμών. Διότι αν δεν συνελήφθη, ποιος θα γεννήσει? Και αν δεν γεννήσει, ποιος θα σταυρώθει? Και αν δεν σταυρώθει και πέθανε, ποιος θα τάφει? Κι αν δεν ετάφει, ποιος θα ανέστη? Κι αν δεν ανέστη, ποιος θα ανελήφθει? Κι αν δεν ανελήφθει, ποιος θα ξαναέρθει? Είναι μια αλυσίδα γεγονότων, ένα κομπολόι όπως τα λέγαμε, και υπολείπεται μια χαντρούλα ακόμη και κλείνει ο κρίκος. Χαντρούλα είναι το κεφάλι ερχόμενος. Η προτελευταία είναι η Ανάληψη. Και βασικό θέμα που ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει, ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός, και όπως έφυγε έτσι θα ξαναέρθει, και πρέπει να παρακολουθήσει τα γεγονότα αυτά της Αναλήψεως. Είναι λοιπόν, λέγω, η προτελευταία εορτή της όλης υποθέσεως της ενσάρκου οικονομίας. Έγινε με τα παρέλευση 40 ημερών. Τα περιστατικά της Αναλήψεως τα αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στις δυο του επιστολές. Ο Λουκάς έχει γράψει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρει λεπτομερώς τι έκανε ο Χριστός μας από την ημέρα της Αναστάσεως μέχρι και της Αναλήψεώς του. Αναφέρει και έπειτα αναφέρει τα έργα των Αποστόλων, εξού και πράξεις των Αποστόλων. Στο Ευαγγελιό του, εφόσον ομιλεί ότι ανέστη, ότι έμεινε μαζί τους, ότι τον εθεώρησαν ότι είναι
φάντασμα, πνεύμα, και αυτός τους απέδειξε ότι δεν είναι πνεύμα, διότι έχει σάρκα και διότι τρώει, και του σε ζήτησε εάν έχουν τι βρόσιμον ενθάδε, και του δώσανε ψάρι και του δώσανε και κερίθρα και έφαγε. Έπειτα λέγει, τους έβγαλε μέχρι τη διχανία και εκεί σε στυλ ευλογία έφυγε από μπροστά του. Τώρα, πού πήγε, μας το λέει ο πρωτομάρτης Στέφανος, όταν ελιθοβολήτω και γονάτισε και προσευχήθη και είπε, θεωρώ λέει των ουρανών ανεογότα και των Κύριων καθήμενων στα δεξιά της δόξης. Από εκεί έχουμε πάρει εμείς στα δεξιά του Πατρός που λέμε στο πιστεύω. Και αυτός ο οποίος έχει πάει εκεί θα ξαναέρθει μίαν ημέραν. Και αλίμονος εκείνους οι οποίοι δεν θα είναι εντάξει και δεν θα αντέχουν στη δικαιοσύνη του. Βέβαια ορισμένοι δεν θα προλάβουν τη Δευτέρα Παρουσία. Θα έχουμε πάει γρηγορότερα εμείς να τον συναντήσουμε. Διότι ο άνθρωπος κατά έναν εκ των δύο τρόπων θα συναντηθεί μια μέρα με τον Δημιουργό του, είτε το θέλει είτε όχι, είτε το πιστεύει είτε όχι. Ή θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και θα μας πιάσει στη φάκα όλους και θα συναντηθούμε είτε το θέλουμε είτε όχι, ή θα πεθάνουμε και θα πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα και να του πούμε εφτάσαμε, εδώ είμαστε, περάστε τον μέσα για λογαριασμό, είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Είναι αστείοι αυτοί οι οποίοι συζητούν ότι μπορούν να ξεφύγουν το θάνατο. Βέβαια εμείς στουρθοκαμιλίζουμε, κρύβουμε το κεφάλι μας για δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Όμως αυτός μας έχει όλα ή ώστε να μας έχει καταστήσει αναπολογήτους. Δεν υπάρχει τίποτα κεκριμένο, δεν υπάρχει τίποτα σκεπασμένο, είναι όλα αποκεκαλυμμένα και ο άνθρωπος εάν θέλει μπορεί να βγει στην επιφάνεια, να μάθει ακριβώς το τι πρέπει να περιμένει, το τι πρόκειται να πάθει. Γιατί ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι αυτά είναι μυστήρια. Παρότι είναι μυστήρια, έχουν γίνει αποκαλυψήρια σε αυτά τα μυστήρια. Και κάποτε που τον ρωτούσα τον Χριστό μας, πώς έχει υπόθεση των παντρεμένων πέρα του τάφου, αν υπάρχουν αντρόγενα κλπ. Κλπ. Χριστός μας απήντησε και είπε, πλανάστε λέει, μη ειδώτε στα γραφά. Σας τα έχω γράψει λέει. Αλλά εμείς θέλουμε με το δικό μας τρόπο να πιστέψουμε και να δώσουμε και στους άλλους την αλήθεια. Θυμόσαστε τι είπε ο πλούσιος τον Αβραάμ. Πάτερ Αβραάμ λέει, στείλε κάτω λέει το Λάζαρο να πάει στο σπίτι του πατέρα μου, έχω άλλα πέντε αδέρφια και αυτοί κάνουν τα ίδια όπως έκανα εγώ, τάπρωγα και τάπινα. Πού να φανταστώ ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και υπάρχει βάσανα και υπάρχουν και καλά και άσχημα. Πού να τα φανταστώ, στείλε λέει κάτω να μην έρθουν λέει εδώ κι αυτοί των τόπων της βασάνου. Απαντά ο Αβραάμ λέει, έχουν στη λέει Μωσέα και προφήτας, υπάρχουν λέει βιβλία κάτω γραμμένα, ακουσά το σαν αυτόν. Όχι λέει πάτερ Αβραάμ λέει, δεν πιστεύουν λέει σε αυτά. Έπαιρνε από τον εαυτό του, θα θεωρούσε παραμύθια. Αν πάει κάποιος από εδώ, δηλαδή αν γίνει εκρανάσταση, άμα λέγει έχουν το κουράγιο αυτά που είναι γραμμένα να τα απορρίψουν, εάν Μωσέως και προφητών ούχ ακούσωσιν, ουδέ εάν ανασύτη θυσίσονται και νεκρανάσταση να ειδούνε λέει, έχουν τη δύναμη να πούνε, α, το έχει λύσει η επιστήμη αυτό, νεκροφάνεια είχε πάθει. Δεν ήταν το Χριστό ανασημένο, ποιος πίστευε. Δεν ήταν το Λάζαρο ανασημένο, ποιος πίστευε. Δεν άφησε δεμένα τα χέρια του Λαζάρου να τα λύσουν οι ίδιοι που τον είχαν σαβανώσει για να πιστέψουν. Ποιο πίστευε. Πιστεύω ο άνθρωπος. Άμα δεν θέλει. Κάνει την ημέρα νύχτα και την νύχτα ημέρα ο άνθρωπος. Άμα θέλει τα πράγματα λύονται. Υπάρχει πολύ φως για τους θέλοντας, όπως υπάρχει και πολύ σκότος για τους μη θέλοντας. Είναι λοιπόν λέγω και επαναλαμβάνω
το τελευταίο σκαλοπάτι της όλης υποθέσεως της ενσάρκου οικονομίας, δηλαδή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Να μου επιτρέψετε να το διαβάσω αυτό από το Λουκά μάλλον, ή ας το διαβάσουμε από τις Πράξεις, γιατί το έχει, δηλαδή όχι από το Ευαγγέλιο, αυτό εννοώ. Από το πρώτο εδάφιο αρχίζει ως εξής. Ξέρετε και τις δύο επιστολές του αυτές ο Λουκάς τις έγραψε για κάποιον επίσημο των ημερών εκείνων, τον οποίον τον λέγανε Θεόφιλο. Γι' αυτόν είχε γράψει τα ιστορικά γεγονότα γύρω από τον Χριστό και έχουμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Γι' αυτόν γράφει και τα περιστατικά τώρα μετά την Ανάσταση, πάλι για το ίδιο πρόσωπο αυτό. Και έχουμε τα σπράξη λεγόμενες του Αποστόλων. Τον μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περί πάντων, ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρης εις ημέρας, ενδυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, σε εξελέξω ανελήφθη. Με λίγα λόγια. Το πρώτο μου λέει γράμμα που σου έκανα και σου έγραψα τι έκαμε. Ο Χριστός από την ημέρα που βγήκε στο δημόσιο του 2 μέχρι την ημέρα που ανελήφθη. Τώρα σου γράφω, λέγει, τα υπόλοιπα. Στους Αποστόλους του, λέγει, παρουσιάστηκε μετά την Ανάσταση αυτού και έμεινε 40 μέρες, διότι από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη είναι 40 μέρες. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής εκμηρύης, εις τους οποίους παρουσίασε τον εαυτόν του ζωντανών με πολλές αποδείξεις. Εν πολλής τεκμηρύης. Τεκμήρια είναι η αποδείξη. Πώς δηλαδή τους απέδειξε? Έφαγε μαζί τους. Συνεζήτησε μαζί τους. Επέτρεψε στο Θωμά να τον ζηλαφίσει. Επήγε στη θάλασσα που εψάρευαν και τους άναψε φωτιά και τους έψε ψάρι και ψωμί και τους λέει ελάτε να φάτε. Έλυσαν μαζί τους, μίλησαν πολλές ημέρες μαζί και κατά συνέπεια αυτοί επίστησαν ότι δεν επρόκειτο περί φαντάσματος, περί πνεύματος, περί βρικόλακος, περί νεράιδας, αλλά περί πραγματικού προσώπου, το οποίο απέθανε, ετάφη και ανέστη. Και συνεχίζει και λέγει, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής και λέγον, τα περί της Βασιλείας του Θεού. Ουδέποτε ο Χριστός μας συνελήφθη να ομιλεί πολιτικά, να αερολογεί όπως αερολογούμε εμείς, να ομιλεί περιτά πράγματα και να χάνει την ώρα του για περιτά πράγματα. Αν θα τον παρακολουθήσουμε εις αδελφάς, όπου εισήλθε, όπου εστάθη, όπου προσεκλήθη, εμιλούσε τον λόγο. Πράγματα δηλαδή για την ψυχή, πράγματα που αντέχουν και πέραν του τάφου. Δεν μιλάγε για τον προπό, ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παθηναϊκό, ούτε για τον υπόδρομο, ούτε για αυτά. Ήταν δικά μας. Μας κλέβει ο Σατανάς την ώρα που δεν ξέρουμε σε κλάσμα δευτερολέπτου αν υπάρχουμε και αν θα πάμε στην κόλαση και μας ρωτήσουν τι θα θέλατε να σας δώσουμε, θα μας δώσει ένα λεπτό να βγούμε επάνω να ξαναπάρουμε το κορμί μας, τη σάρκα μας, για να φωνάξουμε το ήμαρτο. Μα 200 χρόνια έζησες, δεν βρήκες το λεπτό αυτό, τώρα το ζητάς. Μα το χαλούσα, το σπαταλούσα, μιλούσα περί ανέμων και υδάτων, εκακάριζα, έλεγα σόκιν, έλεγα βομολογίες, αστεϊζόμιν, έλεγα παραμύθια, γινόμουν αιτία να καταστρέφονται άλλοι με τις διηγήσεις μου τους βρωμερές, αυτά έκανα εγώ εκεί επάνω. Ναι, αυτός λέγει εδώ και τις 40 μέρες μιλούσε περί της βασιλείας των ουρανών. Το μοναδικό πράγμα, ό,τι κι αν μάθει ο άνθρωπος εις τον κόσμο, που εν πολλής πολλές φορές είναι χρήσιμο για αυτή την πρόσφερη ζωή, όμως δεν μάθει τα του εκείνου κόσμου, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Τι ωφελήθη ο Σωκράτης που είπε τόσα πράγματα και φιλοσόφησε τόσα πράγματα? Εάν δεν συναντούσε τον Χριστό στον Άδη να τον ακούσει και να κηρύξει και να μετανοήσει εκεί κάτω και να σωθεί, τι είχε να ωφεληθεί? Το θέμα δεν είναι μέχρι του τάφου. Αν η υπόθεση το μέχρι του τάφου, με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά η υπόθεση είναι κατεξοχήν πέραν του τάφου του ανθρώπου.
Και όταν αυτή η τυγολαμπή, ο λίγος χρόνος του κόσμου τούτου, έχει αντίκρισμα στον κόσμο εκείνον. Διότι μέσα σε ένα λεπτό δύναται ο άνθρωπος να κατακτήσει τον κόσμο εκείνον. Εάν μετανοήσει πραγματικά εκεί, Χριστέ μου, πράγμα αλλάζει αμέσως. Αν λοιπόν σκεφτεί ότι έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα και ένα λεπτό, τότε καθίσταται αναπολόγητος, διότι δεν χρησιμοποιεί σωστά και μελετηθεί των χρόνων τούτων. Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει αν θα βραδιάσει, όπως δεν ξέρει και αν ξημερώσει όταν βραδιάσει. Και όταν ο άνθρωπος φιλοσοφήσει κατά αυτή την έννοια και πει, μήπως είναι η τελευταία μου ημέρα σήμερα, μήπως πει ότι είναι, μήπως είναι η τελευταία μου βραδιά σήμερα, προκειμένου να ταξιδεύσει ο άνθρωπος, κοιτάζει τις βαλίτσες, τα αποσκευές του, μην άφησε τίποτα, μήπως ξέχασε τίποτα, τις ανοίγει κλπ. Και ρίχνει μια τελευταία ματιά, προκειμένου να ταξιδεύσει την αιωνιότητα. Δεν είναι έξυπνος ο άνθρωπος όσο έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ μας διδάσκει ότι πάντοτε πρέπει τις ώρες μας να τις διαθέτουμε κάπως γύρω από εκείνα τα θέματα που έχουν αντοχή και πέραν του τάφου. Όλα αυτά μένουνε, όλα αυτά θα φύγουνε, όλα αυτά θα καταστραφούνε. Καινούριος ουρανός και καινούρια γη θα γίνει, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Εδώ η κακία, εδώ η σαρκολατρία, εδώ η βλασφημία, εδώ η έκτρωση, εδώ η φορνία, εδώ η μοιχεία, εδώ η πολυφαγία, εδώ η κλοπή, η κομπίνα, η απάτη, εδώ. Ένα τέτοιο πέρα του τάφου. Θα μείνουμε όλα εδώ. Όλη η κακία του κόσμου θα μείνει εδώ. Ψυχές θα περάσουν πέρα του τάφου. Γι' αυτό νομίζω ότι αν θέλουμε καν να λεγόμεθα λογική, θα πρέπει να εκμεταλλευόμεθα των χρόνων. Ναι. Ελαλούσε λοιπόν επί 40 ημέρας. Πού είναι γραμμένα? Λένε οι άνθρωποι. Πού είναι? Αυτά τα έγραψαν, λέει, οι άνθρωποι. Μα τα είπε ο Χριστός και τα έγραψαν άνθρωποι. Είπανε σε αυτού τους οι Απόστολοι. Εγράψαν τίποτε οι Ευαγγελιστές δικό τους? Δεν διάβασε το ιστορικό να δεις. Φυλάνε γύρω από τον Χριστό. Τι είπε, τι έπραξε, τι του απήντησαν, τι τους συνέβη. Πώς τα γράφουνε? Δεν γράφουνε τίποτα εξυπνάδες δικές τους. Ό,τι τους εφόρσε το Πνεύμα το Άγιον και θυμηθήκανε από τη ζωή του Χριστού και τη διδασκαλία, αυτό εγγράψανε. Δεν γράψανε τίποτα δικό τους. Θα πει κανείς τώρα, αυτά που είναι γραμμένα? Γιατί εγώ συνήθως ομιλώ μία ώρα. Όταν πάω να απομαγνητοφωνήσω την ομιλία μου, πρέπει να χρησιμοποιήσω 40 σελίδες χειρόγραφου. Μιας ώρας ομιλία πρέπει να χρησιμοποιήσω 40 σελίδες χειρόγραφου. Όταν αυτός μιλάει 40 μέρες, ας βγάλουμε τον ύπνο, πες μου, μιλάει 20 μέρες, τι πρέπει να έχει γράψει ένας άνθρωπος ο οποίος θα στενογραφούσε τα λόγια του? Μια βιβλία, κόσμο, πολύ. Και οι άνθρωποι οι αδιάβαστοι στα θέματα αυτά λέγουν ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Στην πατρολογία μας εδώ, γιατί εμείς είμαστε ελεημένοι Έλληνες, ελεημένοι, αδιαφόρησα να γίνει κανείς ελεημή, είμαστε ελεημένοι από τον Θεό και υπάρχει 151 τόμους πατρολογία. Εδώ, η δικιά μας Εθνική Βιβλιοθήκη, 151 τόμους βιβλιοθήκη, υπάρχει η πατρολογία. Έχει επάνω να χαλίνει και σκόρνει. Αργά και που να πάει κανείς να κατεβάσει κανέναν τόμο να βρει ένα-δυο πράγματα που θέλει να στηρίξει ένα θέμα. Όλη η διδασκαλία του Ιησού και των Πατέρων και των Αγίων μένει εκεί πέρα. Τελευταίως βέβαια γίνεται μια προσπάθεια να επανεκδοθούν αυτά τα έργα και μάλιστα επί των απλούστερων. Αλλά και πάλι οι άνθρωποι δεν τα παίρνουν. Δεν θέλουν πολλά πράγματα με τα θρησκευτικά. Δεν θέλουν. Φάσης φύσεως άλλη εγκυκλοπαίδεια εάν βγει, εύκολα ο άνθρωπος και να χρεωθεί ακόμη και με δω να το πάρει. Τα θρησκευτικά πράγματα έχουν αγκάθια. Δεν τα παίρνουν σε επί των πλήστων οι άνθρωποι. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους τόμους
Υπάρχει ένας τόμος ο δεύτερος, ο οποίος είναι αφιερωμένος και γράφει απ' έξω «Αποστολικέ διαταγέ». Εκεί μέσα θα βρεις όλα αυτά. Εν συνόψη, τι είπε και τι κήρυξε ο Χριστός για να πράξουν οι άνθρωποι για να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όταν μιλάς τώρα περί ΕΟΚ, θα διαβάσεις το καταστατικό της ΕΟΚ. Για να είσαι μέλος της ΕΟΚ, να δικαιούσαι από την ΕΟΚ. Για να πας λοιπόν για τη Βασιλεία, να είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να διαβάσεις τα της Βασιλείας του Θεού. Έχει ο Χριστός ένα καταστατικό δικό του, έχει μιλήσει σε όλους, τι πρέπει να κάνουν για να είναι μέλη του Χριστού, της Βασιλείας του Χριστού. Όπως εμείς εδώ, για να είμαι μέλη της ΕΟΚ. Παράδειγμα το φέρνω, λόγω ότι είναι των ημερών αυτές οι συζητήσεις και να είναι έτσι κάπως πιο νοπό και πιο φανταχτερό. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το θέλουμε. Με τον Χριστό δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Και μάλιστα υπάρχει μια βλασφημία, η οποία λέγει και το ακούω πολλές φορές. Αμά το πολύ Κύριε ελέσον το βαριέται και ο Θεός. Σοβαρά. Βαριέται ο Θεός το πολύ Κύριε ελέσον. Διότι δεν θέλει να το πεις εσύ και θέλει να ζήσεις τη ζωή του Κύριε ελέσον και ζήσατε αυτού σου και πλανάσαι. Δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σας πω, τουλάχιστε τον χρόνο σας. Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο σας. Σας μεταφέρω στο γνωμικό. Σχίδου χρόνου. Λυπήσου το χρόνο. Δηλαδή αν χάσεις, υπάρχει εκδοχή να την ανακτήσεις. Χρήματα εάν χάσεις, υπάρχει εκδοχή να τα ανακτήσεις. Χρόνο εάν χάσεις, δεν πρόκειται να τα ανακτήσεις. Γι' αυτό λέγεται ο χρόνος πάει στο χρονοδούλαπο και δεν ξαναβγαίνει. 78 μην περιμένετε. 76 μην περιμένετε. Όλοι οι χρόνοι έφυγαν, μπήκαν στον ντουλάπι, δεν ξαναβγαίνουν. Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος, αν θέλει να λέγεται ο λογικός και να βρεθεί και ο λογικός. Γιατί άλλο να λέγουμε και άλλο να βρεθώ. Διαφέρει λίγο το ένα από το άλλο. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει και λέγει ο οπτανόμενος και λέγοντα τη Βασιλεία του Θεού 400 ημέρες με τους μαθητάς. Και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής είπε ο Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε. Το συναλυζόμενο το ερμηνεύουν κατά δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι, είχαν δηλαδή σχέση, στενή σχέση. Οι άλλοι συναυλιζόμενος το μεταφέρουν, συναυλιζόμενος. Δηλαδή μένανε στο ίδιο οίκημα κάπου κοντά. Το άλλο είναι συναλυζόμενος, είναι από το αλάτι, από το άλαθ. Που λένε πολλές φορές για να δείξουμε εμείς τη στενή σχέση μας και την ορμία με έναν άνθρωπο, λέμε εμείς στη δικιά μας θεολογία, α, έχουμε φάει ψωμί και αλάτι με αυτόν. Τη στενή σχέση. Είσαι λοιπόν συναλυζόμενος ή συναυλιζόμενος ή ασθενή σχέση. Ένα και το αυτό. Και παρήγγειλαν αυτοί από Ιερουσαλήμον, μη χωρίζεστε, μη φύγετε από εδώ εσείς. Αλλά περιμένει την επαγγελία του πατρός μου ή οικούσατε μου. Έχω σας εγώ μιλήσει ότι όταν πάω εγώ θα έρθει κάποιος άλλος. Θα σας στείλει ο πατέρας μου έναν άλλο. Τον παράκλητο. Το πνεύμα της αληθείας. Το οποίο ήρθε πράγματι στην γη με τα παρέλευση 10 ημερών από την ημέρα που ο Χριστός ανελήφθη όπως ξέρετε. Και συνεχίζει και του λέγει και τι άλλο θα πάθουν, τι θα υποστούν δηλαδή, τι θα του συμβεί. Γιατί η Πεντηκοστή είναι μια προέκταση, μπορεί να πει κανείς, της αναλήψεως. Διότι έγινε μία βάπτιση πνευματική κατά την Πεντηκοστήν. Και εδώ τους προλαμβάνει και τους λέγει το εξής. Ιωάννης μένε βάπτισε είδατη, τι μη δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά ταύτα ημέρας. Δεν θα περάσουν λέει πολλές ημέρες που θα βαπτιστεί και εσείς εν πνεύματι Αγίω. Τους δίδει λοιπόν να γνωρίζουν ότι θα υποστούν για αυτοί κάτι, όμως ουχή με τα πολλά στάστας ημέρας.
και του λέγει, ο Ιωάννης εβάψε μας ύδατη. Προφανώς οι Απόστολοι του ήρθατε από το στενό περιβάλλον του Ιωάννου του Προδρόμου και κατά κάποιον τρόπο ήρθατε όλοι βαπτισμένοι, αλλά εν ύδατη όμως, όχι εν πνεύματι. Δηλαδή όπως θα λέγαμε σήμερα, μόνο στην Κολυμβήθρα μέσα μπήκανε, σφραγής, δωρεάς, πνεύματος Αγίου, χρήσμα δεν είχανε. Γιατί εμείς σήμερα κάνουμε δύο βαπτίσματα, εν ύδατη στην Κολυμβήθρα του Ιωάννου και εν πνεύματι σφραγής δωρεάς του Κυρίου. Αυτή λοιπόν λέγει, εσείς έχετε βαπτιστεί εν ύδατη, όμως θα βαπτιστείτε και εν πνεύματι ουχή με τα πολλά στα αυτά σήμερα. Δεν θα περάσουν πολλές ημέρες. Και πράγματι δεν πέρασαν, σε 10 μέρες έγινε η Πεντηκοστή. Ήρθατε στο δωμάτιο αυτή εκεί όπως ενθυμίστε. Ήρθε ένα πούσι όπως θα λέγαμε, σαν να είμαστε μέσα σε ένα χαμάμ. Κατέκλεισε αυτό. Έγινε μια πνευματική κολυμβήθρα. Κάθισε και από μια γλώσσα στο κεφάλι τους, ε. Και από εκεί που βγήκανε μέσα, είναι σαν να βγήκανε από ένα χαμάμ πνευματικό. Ήσαν βαπτισμένοι εν ύδατι, βαπτίστηκαν τώρα και πνεύματι και ολοκληρώθησαν. Του λέει λοιπόν, αυτό θα σας συμβεί. Αυτοί τώρα ακούνε αυτά. Βλέπουν ότι τα πράγματα σφίξανε, θα τον χάσουνε, θα φύγει, κάτι τέτοιο. Και άρχισαν να τον ερωτούν τα τελευταία τους που είχανε. Ακούσε τι τον ερώτησαν. Ημένουν συνελθόντες, έλα κοντά, δηλαδή δυο-δυο, τρεις-τρεις φύγανε. Τον περικύκλωσαν και επιρώ των αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει τη βασιλεία του Ισραήλ. Και εμείς σήμερα και εκείνοι τότε και πάντοτε ο άνθρωπος για αυτό το θέμα απασχολείται. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα έρθει, πότε θα αποκατασταθεί, πότε θα φύγει το κακό από τη μέση, πότε θα βρεθεί ο Σατανάς, πότε θα γίνει. Όλο τέτοια πράγματα απασχολούνται οι άνθρωποι και διότι το Χριστό μας τον είχανε ότι θα αποκαταστήσει βασιλεία, θα διώξει τους Ρωμαίους, θα ελευθερωθούν και οι Εβραίοι θα κατακτήσουν τον κόσμο. Πράγμα το οποίο το επιδιώκουν τώρα αυτοί για να κατακτήσουν τον κόσμο. Έτσι εργάζονται διαμέσου του μασονισμού κλπ. Αυτό εργάζονται και κατεργάζονται και κρατούν πράγματι όλα τα ενία των τυχών των ανθρώπων. Οι Εβραίοι τα κρατούν με το χρήμα και με τις χρυσές διοικήσεις που έχουν σε όλα τα πόστα, μέσα σε επιτελεία, μέσα σε κυβερνήσεις, μέσα στα πάντα. Αυτό λοιπόν το είχαν μέσα βλέποντας από τότε. Πότε λέει θα γίνουν, λέει, αυτά τα πράγματα, και νόμισαν ότι είναι μια ευκαιρία να το ρωτήσουν. Αλλά ο Χριστός μας δεν ήρθε ούτε στους Ρωμαίους να διώξει, ούτε να κάνει βασιλεία δικιά του. Αυτό δεν βγαίνει καθαρότερα από το ότι και οι μαθητές του του ζητούσανε να καθίσει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, ως υπασπιστές του, και τους είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Εγώ δεν ήρθα για αυτή τη δουλειά, δεν ήρθα ούτε στους Ρωμαίους να διώξω, ούτε θα ήθελα να σας κάνω αφεντικά. Εγώ ήρθα να σταυρωθώ για να σας σώσω από το διάβολο, από την κόλαση. Τώρα από εδώ πέρασε λίγο ψηλά, λίγο χαμηλά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά αν δεν ξεσκλαβωθείτε από τον Σατανά που ήρθα να σας ελευθερώσω, αυτό είναι το σοβαρό και εκεί θα αποτύχετε. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας δεν τους απήντησε. Τους ξέφυγε, τους ξέφυγε. Είπε δε προς αυτούς, ουκ ημών εφθυγνώνε χρόνους ή καιρούς, ουκ ο πατήρ έθετο εν την ιδία εξουσία. Δεν είναι δική σας δουλειά, λέει, να ξέρετε πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή δουλειά, λέει, του Θεού. Η δουλειά του Πατρός. Η δική σας δουλειά είναι άλλη. Και εμείς μη ρωτάμε πώς ερμηνεύεται η Αποκάλυψη και τα διάφορα που υπάρχουν εκεί πέρα τα συνθηματικά. Το θέμα μας είναι σε ποια κατάσταση θα μας βρει ο θάνατος. Αυτό είναι το θέμα. Το τι συμβολίζουν οι ακρίβες στην Αποκάλυψη, το τι συμβολίζει το ξύψη ψυχή, ξέρω εγώ τι κλπ. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Η δική σας δουλειά, λέει. Αυτά τα έχει μέσα στο κεφάλι του, λέει ο Θεός, ο πατήρ θα τα κανονίσει αυτός. Αλλά εσείς λείψαστε δύναμην εξύψους, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έστεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτης τη γη. Άλλη δουλειά έχετε να κάνετε εσείς.
Εσείς, λέει, θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Μέχρι τώρα, χωρίς τη χάρη του Πνεύματος, είσαστε κρυμμένοι. Ο άλλος με αρνήθηκε, ο άλλος με πούλησε. Σας η καρδιά σας πάει να ξεκολλήσει από μέσα. Χωρίς τη δύναμη εξ ύψους. Όταν θα λάβετε δύναμη εξ ύψους, που θα έρθει επελθόντος του Αγίου Πνεύματος, όταν θα καθίσει αυτή η γλωσσούλα η κόκκινη στο κεφάλι σας με λίγες μέρες, θα ανοίξει ο γλωσσοδέτης σας και θα βγείτε έξω και θα κηρύξετε, αρχιζενωμένης από τα Ιεροσόλυμα μέχρι εσχάτου της γης. Του λέει, αυτή είναι η αποστολή σας. Μη μου μιλάτε, δεν πρόκειται να σας απαντήσω πότε θα γίνει η βασιλεία και πώς θα αποκατασταθεί η βασιλεία, είτε εν ουρανό είτε επί της γης. Εδώ δεν θα ήθελα να διαφύγει κανενός αυτό που είπε, λήψεστε δύναμη εξ ύψους. Ποτέ σας μη επιχειρήσετε να κόψετε ένα ελαττωμά σας μόνοι σας. Δεν πρόκειται να το κόψετε. Ένα ξυλοπρίωνο έχει ο άνθρωπος που δεν κόβει ούτε νερό. Όχι ελαττώματα. Όμως, αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και πει, Χριστέ μου, βοήθησέ με να το κόψω αυτό. Δώσε μου δύναμη. Το θέμα άλλαξε. Αμέσως. Λαμβάνει τέτοια δύναμη ο άνθρωπος και τέτοια απόφαση που ένα πράγμα που το θεωρούσε ότι θα το πάρει στον τάφο του, ήταν αδύνατο να το κόψει, να το κόψει την ίδια μέρα. Γι' αυτό ποτέ μας, όπως μίλησα κάπου αλλού, και αυτή την γασέτα να την πάρετε, δεν ξέρω αν έχω εδώ, έχει ένα τίτλο «Σάρκ και πνεύμα». Τι μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος μόνο με τη σάρκα του και τι μπορεί να επιτύχει όταν θα είναι πνευματικός άνθρωπος, όταν έρθει πνεύμα μέσα του. Ποιοι είναι οι καρποί του πνεύματος και ποιοι είναι οι καρποί της σαρκός. Άρα είναι καρποί. Εδώ λέει θα λάβει δύναμη εξ ύψους. Μπείτε επάνω σε ένα τρόλεϊ, το οποίο δεν έχει τρολέα από πάνω να πιάνει. Τι θα γίνει, δεν πρόκειται να κουνηθεί. Μπορεί να κάνει 10.000 λίρες χρυσές ο καθένα. Όμως έχει ανάγκη από μια δεκάρα ρεύμα να πιάσει ο τρολές για να ξεκινήσει. Και σε ανήφορο και σε κατήφορο. Αυτή είναι η δύναμη της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Που όταν ο άνθρωπος δεν την έχει και θα την έχει εάν έχει σχέση με την Εκκλησία. Αν εξομολογείται, αν κοινωνεί, αν νηστεύει, αν εγκρατεύεται τις Τετάρτες, Παρασκευές, τις Κυριακές, τις νηστείες, εάν τεκνοποιεί, εάν, τότε έχει επαφή. Και εφόσον έχει επαφή, γίνεται τα πάντα. Αυτή η πολυκατοικία που στεγαζόμαστε αυτή την ώρα, έτσι, έχει ασανσέρ. Έχει μέσα κουζίνες ηλεκτρικές. Έχει ανεμιστήρες. Έχει σιδηροτήρια. Τι δεν έχει. Τα πάντα εξαρτώνται πούθε όμως από τη ζωή. Αν η ασφάλεια καεί που δεν κάνει ούτε μια δεκάρα, σταμάτησε τα πάντα. Το φαΐ με νιάβραστο, το ασανσέρ έχει το γέροντα μέσα ή την κόρη και φωνάζει από εκεί πέρα από το φόβο της. Τα πάντα σταματήσανε. Γιατί καίγει η ασφάλεια, λέει, και κάνει πολύ, ούτε μια δεκάρα. Όταν ξανά σε επαφή, τα πάντα ξαναμπαίνουν στη σειρά τους, το φως ήρθε, οι ανεμιστήρες δουλεύουν, οι ανελκυστήρες ανεβοκατεβαίνουν, κυρία σιδερώνει, το φαγητό τελειούται και ούτω καθεξής. Ήρθε, λέει, το φως. Αυτός είναι ο Χριστός. Έχεις φως, έχεις χάρη, έχεις Πνεύμα Άγιον. Τα πάντα μπορείς. Δεν έχεις, δεν μπορείς τίποτα. Είσαι, λες, είσαι αθρητικά που δεν πρόκειται να σε σώσει και να σε σηκώσει κανένας γερανός του κόσμου. Η δύναμη σε αυτή, η εξύψου δύναμη, είναι άγνωστη στον περισσότερο κόσμο. Και ζητάμε από τους ανθρώπους να έχουν χαρά, να έχουν υπομονή, να έχουν αγάπη, να έχουν παρθενία, να έχουν παιδοποιία κλπ. Πώς θα το έχουν. Αυτά είναι καρποί του Πνεύματος του Αγίου. Μην του μιλά λοιπόν τι να έχει. Βοηθήσε τον να γνωριστεί να έχει Πνεύμα Άγιον και αυτά θα τα έχει αυτομάτως
ως καρπούς από το δέντρο. Πόσο δεν έχω πορτοκάλια, πώς θα έχω πορτοκάλια. Είναι έτσι, δεν έχω μουσμουλιά, δέντρο, πώς θα έχω μουσμουλα. Πώς μου μιλάς για καρπούς εφόσον δεν έχω δέντρο. Πόσον το δέντρο είναι το πνεύμα του Άγιον. Για καρπούς έχει την αγάπη, τη χαρά, την αγαθοσύνη, την Χριστότητα, την μακροθυμία, την εγκράτεια, τα πάντα. Έτσι είναι και εδώ. Όταν θα πάρτε, λέει, δύναμη εξύψους, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και πράγματι άλλαξαν. Ο Πέτρος που αρνεί το Χριστό μας μπροστά στην παιδίστη εκείνη και λέει, δεν γνωρίζω, λέει, τον άνθρωπο εγώ. Και άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται, τον βλέπει δέπτα και βγαίνει στον μπαλκόνι και λέει, αυτόν που εσύ σε σταυρώσατε, αυτόν ο Θεός ανέστησε, αυτόν σας χειρίζω. Πάρτε μου το κεφάλι. Πού τη βρήκε τη δύναμη? Την έδωσε η γλωσσούλα εκείνη που κάθισε στο κεφάλι του επάνω. Η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και εσείς, εάν δυσκολεύεστε σε ορισμένα πράγματα στη ζωή σας και τα βλέπετε ότι είναι όχι καλά, δεν τα θέλει ο Θεός και θα σας ζημιώσουν την ψυχή, μα δεν μπορείτε να απαλλαγείτε, είτε σαρκικά είναι, είτε κοσμικά είναι, είτε συμφεροντολογικά είναι, ό,τι είναι, ζητήστε δύναμη εξύψους. Να σας δώσει ο Χριστός και τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα τα κατορθώσετε, εκείνα που δεν μπορείτε μόνοι σας, θα τα κατορθώσετε με την δύναμη αυτή της εξύψους. Και έσε στένοι μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εις κάτω της γης. Έσε στένοι μάρτυρες, δικοί μου μάρτυρες. Οι μάρτυρες οι δικοί μας που κόπτονται, ποιοι γίνονται μάρτυρες? Του Ιεχωβά, ως του Χριστού. Χριστός λέγει, έσε στένοι μάρτυρες, χριστιανοί, για μένα να μιλήσετε. Όχι, λένε αυτοί, του Ιεχωβά. Απορρίπτει τον Χριστό. Θα το ακούσετε μεθαύριο. Αν ζήσουμε και πάμε στην εκκλησία που έκαμε αυτόν τον εκγενετή που του έβαλε τα μάτια και άρχισαν να τον ανακρίνουνε αυτοί και λοιπά και λοιπά και λοιπά για να απορρίψει τον Ιησού, σε μια στιγμή του είπανε, δώσ' δόξα το Θεό. Αμένα δεν έκαμε ο Θεός καλά, με έκαμε ένας που τον λέγανε Ιησού. Αυτού να μην του πω ένα ευχαριστώ. Αυτός ξέρουμε εμείς είναι αμαρτωλός. Δώσ' δόξα το Θεό. Εβραίοι τότε, Εβραίοι και σήμερα. Οι Ιεχωβείτε. Εδώ όμως ο Χριστός λέει, έθεσέ μη μάρτυρες δικοί μου, ως του Ιεχωβά μάρτυρες. Και έπειτα που το παιδί αυτό το κάμανε από συνάγωγο και το αρνήθηκαν και οι γονείς του και λοιπά, λέει, ηλικία αν έχει, λέει, ρωτήσατε τον, μας βλέπετε εμάς. Βγάλαν την ουρά τους έξω οι κύριοι γονείς. Το έκανα από συνάγωγο, πήγε ο Χριστός μας και τον βρήκε στην εκκλησία και του λέγει, «Σι πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Δεν είπα, «Αν πιστεύεις στον Ιεχωβά, αν πιστεύεις στον Θεό, στον Υιόν του Θεού αν πιστεύεις, γιατί δια του Υιού του Θεού έγινε η συμφιλίωση του ανθρώπου μετά του Θεού». Στο Χριστό, αυτός είναι το κλειδί, η γέφυρα, το κουμπί, η σύρα. Έξω από αυτόν δεν μπορεί να πας πουθενά. Και του λέγει, «Σι πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Και λέει, «Ποιος είναι, λέει, Κύριε, για να πιστέψω?» Και εώρακας αυτόν και ομιλών μετά σου αυτόν. Και του πέφτει και του φυλάει τα πόδια, του λέει, «Πιστεύω, λέει, Κύριε», και τον προσεκίνησε. Εδώ λοιπόν, παρότι η γραφή που κρατούν στα χέρια τους λέγει μέσα ότι πρέπει να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί, αυτοί γίνονται Ιεχωβείτε, Εβραίοι. Το νιώσετε? Είναι λέξη μέσα στη γραφή αυτή, δεν είναι να πας στο εξωτερικό να τη βρεις. Είναι εδώ επιχειρήματα, τα οποία εμείς διότι έχουμε άγνοια από αυτά τα πράγματα, δεν τα πιάνουμε ποτέ στο χέρι μας, δεν ξέρουμε και μας κάνουν κομπολό αυτά, τα ξέρουν να παίξω και ανακατοτάλλει, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε ούτε από μέσα. Αυτά που συζητούσαν τη στιγμή εκείνη, τα αυτά λοιπόν, βλεπόντων αυτόν, επήρθη. Τον βλέπανε, αλλά αυτός άρχισε να σηκώνεται από την αίθη. Επήρθη, λέγει, και νεφέλη, ένα πράγμα σαν νεφέλη, υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Άρχισε να τον σηκώνει. Υπάρχει το μέρος αυτό ακόμη, στη μικρή Γαλιλαία. Δυστυχώς, το μέρος της αναλήψεως του Κυρίου μας, το έχουνε μουσουλμάνοι. Μέσα τέσσερι τείχοι, μάλιστα είναι ένα στρογγυλό πράγμα, σαν τους ανεμόμυλους που είναι στα νησά που αλέσουνε μέσα με τον αέρα, έτσι είναι ακριβώς. Μας επιτρέπουν εκεί να πάμε δυο φορές το χρόνο.
παραμονή νομίζω του Λαζάρου και την ημέρα της αναλήψεως. Δέποτε άλλο. Το έχουν μουσουλμάνοι και το εκμεταλλεύονται. Έχουν είσοδον που μπαίνει μέσα. Μέσα δε εκεί υπάρχει, νομίζω σας το έδειξα ή αν είναι στη σειρά σας το δείξω. Ένα πράγμα τετράγωνο σε βάθος τόσο μέσα. Και υπάρχει μία πλάκ η οποία φέρει το αριστερό πόδι, το πάτημα του Χριστού μας κατά την ανάληψη. Υπάρχει και άλλη μία πλάκ με το δεξί πόδι του Κυρίου μας που είναι στη μονή του Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στο Πατριαρχείο. Βλεπόντων λοιπόν αυτόν, επίσης αυτοί μείνανε όσοι το φυσικό εννοεί με ανοιχτό το στόμα ατενίζονται σε αυτόν προς τον ουρανό πορευομένων. Τα χάσανε. Εκείνη τη στιγμή ιδού δύο άντρες παρεστήκησαν αυτοί, παρουσιάζονται σε αυτούς που κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα, ενεστή τη λευκή, ολόλευκη, άγγελοι προφανώς, και είπαν: άντρες Γαλιλαίοι, τι στήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Τι καθίσετε, πως λέμε, με ανοιχτό το στόμα και κοιτάτε τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αθυμών εις τον ουρανόν, ούτως ελέξετε, ούτως με όμικρον, το δεύτερο με ωμέγα, επίρρημα, κατά τον ίδιον τρόπον, ούτως ελέξετε, κατά τον ίδιον τρόπον ελέξετε, ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενον αθυμών. Όπως τον είδετε και έφυγε, έτσι λέει θα ξαναέρθει. Πηγαίνετε λοιπόν σπίτια σας, από εδώ βγαίνει και πάλι ενερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς. Είναι δηλαδή αυτή μια πληροφορία μέσα από το αυλαρχείο, διότι η ενεστήτη λευκή, ασφαλώς δεν ήμουνα εγώ ούτε καμιά νοσοκόμα, ήτανε άγγελος, μάλλον άγγελοι, γιατί δύο, και φέρουνε μέσα από την Αγία Τριάδα, από τον θρόνο, ότι αυτός που βλέπετε που έφυγε αθυμών αναλυφθείς εις των ουρανών από μεταξύ σας, έτσι θα ξαναέρθει. Στην προηγουμένη του επιστολή, δηλαδή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που λέμε, τον παρουσιάζει το Χριστό μας ότι έφυγε ευλογών, ευλογώντας έφυγε, εξήγαγε δε αυτούς έξω έως διθανίαν και επάραστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών. Έφυγε ευλογών ο Χριστός μας. Και υπολείπεται λέγω τώρα το κεφάλι ερχόμενος κρίνεζόντας σε νεκρούς και τη βασιλεία αυτού ούτε σε τέλος. Κλείνει όλη η υπόθεση. Γι' αυτό δεν είναι μια ημέρα για να απολαύσουμε τη θάλασσα, να μην πω και την άλλη λέξη που λέγεται, αλλά είναι μια μέρα για σοβαρό θέμα. Είναι σαν εκείνο που είπε ο Παύλος στους παπουλιδές μας εδώ στην Πνίκα: τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε έτσι, θα στο σφοράει λέει. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοήν, διότι λέει έχει στήσει η μέρα που θα κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη. Τα χρυσά δεν ξέρατε. Τώρα όμως ακούσατε. Όσον ακούσατε προσέξετε, γιατί έχει προσδιορίσει ημέραν δικάσιμον που θα κρίνει τον κόσμο όλων δικαιοσύνη. Αυτό είναι. Και πάλι είναι ερχόμενος. Θα ξαναέρθει. Και το λέμε εμείς στην εκκλησία μας κάθε Κυριακή και όρτη. Και το λέμε και πολλάκι και στις προσευχές μας που λέμε εκεί τα πατερημά και τα πιστεύω. Το λέμε. Και πάλι είναι ερχόμενος. Κρίνεζόντας εμείς. Αλλά αν φώναζε κανένας έλεγε ψέματα, θα του λέγαμε καλά λες, εμείς δεν το πιστεύουμε. Το λέγει ο ψάλτης για λογαριασμό δικό μας μέσα στην εκκλησία, αλλά όταν βγούμε απ' έξω στο πεζούλι, στο προάβλιο της εκκλησίας, εδώ Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος, μου λες εμένα. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν πιστεύουμε ότι θα ξαναέρθει, διότι αν πιστεύουμε θα ξαναέρθει, θα παίρναμε τα ανάλογα μέτρα. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπητοί μου έχει έστω και μία αμαρτία να ανεξομολόγητον είναι σαν να έχει ένα καψίλιο δυναμίτιδος εδώ στο στόμα του. Σου δώσω ένα καψίλιο δυναμίτιδος να του πιπινίζεις, το παίρνεις στο σώμα σου.
Και να έχεις, θα σε πω να κοιμηθείς κιόλας και το βρίσκουμε το πρωί. Κοιμάσαι? Δεν κοιμάσαι. Γιατί εκεί που θα κοιμηθείς, θα το σφίξεις λιγάκι, θα πετάξεις τα μυαλά. Πού να κοιμηθείς? Και εν τούτης ο άνθρωπος, που είναι προτιμότερο να πεταχτούν τα μυαλά του από τώρα εδώ, 500 φορές, παρά να μείνει με αμαρτία και να κολλαστεί. Και εν τούτης ο άνθρωπος εξακολουθεί χρόνια να μένει με αμαρτίες. Τι να τις κάνει? Συνάλλαγμα είναι. Τι είναι, για να κρυβίνει? Ποιος είναι ο λόγος? Τι σου χρειάζονται που τις κρατάς και δεν εξομολογείς? Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Και εξακολουθεί να λέγεται λογικός, να λέγεται πολιτισμένος, να λέγεται προσελληνωμένος, αλλά θα μου επιτρέψει να του πω ότι δεν είναι προσγειωμένος. Μπορεί να προσελληνώσει ο άνθρωπος, αλλά εφόσον δεν προσγειώσει να καταλάβει τι είναι ο άνθρωπος και τι θα του ζητηθεί αύριο, καλύτερα να μην προσελληνούτο. Αυτά λοιπόν είναι κίνα τα οποία μας ετοιμάζουν για τη μεγάλη υπόθεση της Πεντηκοστής, κατά την οποία θα έρθει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διότι είναι Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Ήρθε ο Χριστός, εσταυρώθη, συνεδίβασε τον άνθρωπο με το Θεό και τώρα πλέον ο Θεός για λογαριασμό του Χριστού στέλνει τον παράκλητο στην Εκκλησία. Θα στείλω άλλον παράκλητο, λέει, ο οποίος θα μένει με θυμόν πάσα στα σημέρα. Ούτε αυτό το ξέρει ο άνθρωπος. Ούτε αυτό το ξέρει ο άνθρωπος, ότι το Πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο τον οποίον τον καθαρίζει από το αμαρτημά του προπατορικού αμαρτήματος, στο βάπτισμά του. Το Πνεύμα του Άγιο είναι εκείνο, για λογαριασμό του Χριστού βέβαια, που τον καθαρίζει από τις θελημένες αμαρτίες μετά το βάπτισμα που κάνει. Το Πνεύμα του Άγιο είναι εκείνο που μεταβάλλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα και κοινωνεί ο πιστός. Το Πνεύμα του Άγιο είναι που αγιάζει το είδωρ και αγιάζουμε τα πέρατα. Το Πνεύμα του Άγιο είναι εκείνο το οποίο αγιάζει το έλεον και καθαρίζονται οι ασθένειες και οι πληγές. Το Πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο που φυγαδεύει τα δαιμόνια. Το Πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο το οποίο συντηρεί τον κόσμο ολόκληρο. Μεσάνυχτα ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τίποτα. Λέγει το βασιλέα που ράνει παράκλη και χωρίς να ξέρει για ποιον το λέει. Είναι προσευχή προς το Πνεύμα του Άγιου. Δεν είναι προσευχή προς τον Χριστό ούτε προς τον Θεό. Το Πνεύμα του Άγιου. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το παταχού παρών και λοιπά. Κρύβεται ο άνθρωπος, μας ακούσουν, μας δουν το πεις πουθενά ότι είπαμε νερό και αλάτι. Πώς το Πνεύμα του Άγιου είναι μπροστά και αμαρτάνεις, γυμνά και τετραχυλισμένα και ξεφτελισμένα μπροστά στο Πνεύμα του Άγιον. Δεν πάει να κλείσεις, δεν πάει να σβήσεις τα φώτα, δεν πάει να πας στην ερημιά. Πού θα πας, πού θα ξεφύγεις? Το Πνεύμα του Άγιον σε βλέπει από εδώ. Άγνοια, παχυλή άγνοια. Θεληματικός όμως δεν θέλουμε να μάθουμε. Δεν μαθαίνει τα πάντα. Κάτι βγήκε ένα φάρμακο, βγήκε κάποια μόδα, βγήκε κάποια λέξη καινούρια, κάποιο αστείο, κάποιο σόλι. Την ίδια ώρα το μαθαίνει. Και ο αγράμματος και ο γραμματισμένος. Αιώνια πράγματα δεν θέλει να τα μάθει. Μέχρι πότε θα